την άμεση κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στη Βόρεια Εύβοια, επισημαίνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Ζεμπίλης για την προστασία των κατοίκων και των χωριών. Δηλώνει πως είναι και θα είναι δίπλα στο πλευρό τους, γιατί είναι οι μόνοι που αγαπούν πραγματικά τον τόπο τους και που θα πρέπει να δουλέψουν μέσα στα δάση. Και ότι είναι αντίθετος με οποιαδήποτε εταιρεία που προσβλέπει σε επενδύσεις που δεν συμφωνούν με τα αιτήματα των τόπιων. Ήδη, από ό,τι γνωρίζω, βρίσκονται στο δάσος οι ειδικοί αυτοί που το αγαπάνε, αυτοί που το φροντίζουν, οι δασεργάτες, οι υλοτόμοι, οι ρετινάδες, οι καλλιεργητές, προκειμένου να γίνουν τα πρώτα επιφανειακά έργα, τα κορμοδέματα, τα πλέγματα, έτσι ώστε να υπάρξει μια διευθέτηση της απορρόγης των υδάτων, προκειμένου να μην έχουμε και νέες καταστροφές. Αυτό που θέλω να πω όμως με την ευκαιρία αυτή είναι ότι τα έργα αυτά τα αντιπλημμυρικά, όπως είναι η δέσμευση της κυβέρνησης, και θέλω να το επιβεβαιώσω και να επιμείνω σε αυτό, ότι είναι κατεξοχήν δουλειά αυτών των ανθρώπων. Δουλειά των ανθρώπων που αγαπούν, φροντίζουν και ζουν από το δάσος. Όχι άλλων ανθρώπων, άλλων εταιριών που ενδεχομένως να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους και άλλα σχέδια. Σχέδια που μπορούν να έχουν κάποιους πονηρούς σκοπούς, είμαστε εδώ προκειμένου να τα αποτρέψουμε. Και διαβεβαιώνω ότι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά δεν θα επιτρέψω ποτέ να υλοποιηθούν σχέδια για τα οποία θα είναι αντίθετα οι τοπικές κοινωνίες στη Βόρεια Εύβοια. Για τον Λίλατα ποταμό στο Δήμο Χαλκιδαίων, όπου είχαν υποστεί ζημιές οι δύο γέφυρες στο Βασιλικό και το Αφράτη και είχε σπάσει αυτή των φύλων, ο Θανάσης Ζεμπίλης δικαιολογεί απόλυτα την αγανάκτηση των κατοίκων που ένα χρόνο μετά την πλημμύρα του Αυγούστου δεν έχει γίνει κανένα έργο. Οι αντιδράσεις και η αγανάκτηση του κόσμου είναι απόλυτα δικαιολογημένη, υπό την έννοια ότι πέρασε ένας χρόνος και ακόμα δεν έχουμε τη δημοπράτηση των συγκεκριμένων έργων. Αν μιλάμε για, όπως τουλάχιστον έχει δεσμευτεί ο Υπουργός απέναντί μου, για δημοπράτηση το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, ακολουθούνται βέβαιως οι πλέον γρήγορες διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία για τα κατεπήγοντα έργα, γιατί διαφορετικά θα μιλάγαμε για ένα εξάμηνο μετά, εφτάμηνο μετά. Τώρα όμως προσδοκώ με την διαδικασία αυτή ότι θα είμαστε μέχρι τα τέλη του χρόνου, θα έχουν μπει τα μηχανήματα μέσα προκειμένου να ξεκινήσουμε, και θα ξεκινήσουμε βεβαίως από τη γέφυρα των φύλων.